Δεν υπήρχε σχέδιο. Δεν ξέρω τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φέρνει σε μετοπική σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και η αξιωματική αντιπολίτευση δίνει φωτογραφίες. Να, αυτή είναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε άνθρωπο ο οποίος θα μας απαντήσει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε την κυρία Μαρή Λίζα Ξενογιαννακοπούλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Δεν καλή χρονιά. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχουμε αυτή την πολιτική αντιπάθεση για το συλλαλητήριο. Τελικά, ήταν ένα σχέδιο της κυβέρνησης για να διώξει τους χιλιάδες ανθρώπους που ήταν εκεί για να διαδηλώσουν για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι βέβαια, και έχει καταρρεύσει πλήρως αυτή η κατηγορία. Θα είδατε σήμερα ακόμα και εφημερίδες της συντηρητικής παράταξης, οι οποίες καθαρά μιλούν για ακροδεξιά και ναζιστικά στοιχεία μέσα στο συλλαλητήριο. Εγώ θέλω να είμαι σαφής. Στη χώρα μας έχουμε δημοκρατία. Υπάρχει το δικαίωμα των συλλαλητηρίων και της ελεύθερης έκφρασης, άλλο αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Αυτό όμως που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής και το είπε γλαφυρά ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν παρόν, ήταν μια οργανωμένη επίθεση ακροδεξιών στοιχείων από διάφορες πλευρές προς τη Βουλή. Απόδειξη μόνο αν δείτε το προάβλιο της Βουλής, τα σπασμένα μάρμαρα. Και το λυπηρό στοιχείο είναι, γιατί φυσικά δεν χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που πάει στο συλλαλητήριο, μία ακροδεξιά βίαιη συμπεριφορά. Αλλά το λυπηρό στοιχείο την Κυριακή ήταν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει και ένα θεσμικό ρόλο στη δημοκρατία μας, αντί να καταγγείλει αυτά τα φαινόμενα, που στο κάτω-κάτω το συλλαλητήριο που εκείνοι είχαν υπερασπιστεί και οργανώσει ήρθε και το εμαύρωσε, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και την αστυνομία. Νομίζω μόλις χθες αρχίσαν κατά κάποιο τρόπο να κατηγορούν τις βίαιες αυτές τις ακροδεξιές συμπεριφορές. Αυτό όμως δικαιολογεί την υπερβολική χρήση χημικών. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Ωραία. Δεν μπορούσε η αστυνομία να το αντιμετωπίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να πω περί της στρατηγικής αστυνομίας, ναι, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, αυτό που είδαμε όλοι. Ναι, αυτό που μπορώ να αξιολογήσω και από την δήλωση του Προέδρου της Βουλής που ήταν παρόν, ήταν ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση αυτών των ακροδεξιών στοιχείων, η οποία ξεκίνησε από 5 διαφορετικές πλευρές, με ιδιαίτερη βιαιότητα, και γι' αυτό είχαμε και τελικά θύματα αστυνομικούς, οι οποίοι, όπως ξέρετε, ορισμένοι είναι και πολύ σοβαρά τραυματισμένοι, αλλά και νομίζω και ένας φωτορεπόρτερ και της ΕΡΤΟΣ. Ακριβώς. Ναι, και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί από την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη θα περίμενα τουλάχιστον να υπάρχει και μία λέξη συμπάθειας και για αυτούς τους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε μία εβδομάδα που νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι μπροστά σε μία ιστορική συγκυρία και σε μία ιστορική ευθύνη. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι θα γίνει μία πλήρη συζήτηση, ήδη ξεκίνησε όπως ξέρετε από χτες, με τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να εκφραστούν όλοι οι βουλευτές, αλλά εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ξέρετε, ο κόσμος παρακολουθεί αυτές τις μέρες στη Βουλή και με την ψήφο εμπιστοσύνης, όπου πήγαινε ο κόσμος παρακολουθούσε, και θα παρακολουθήσει σίγουρα και αυτή τη συζήτηση. Άρα νομίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή έχει και αυτό το στοιχείο της ενημέρωσης, της ανταλλαγής απόψεων, χωρίς κραυγές, αλλά εξηγώντας ακριβώς γιατί αυτή η συμφωνία είναι μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα μας, που τελικά μας καλύπτει και σταθεροποιεί και το περίγυρό μας. Σας κατηγορούν όμως, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ότι δεν το κάνατε νωρίτερα. Επειδή είπατε ενημέρωση. Τώρα θα γίνει. Ναι. Δεν ενημερώσατε τις πολιτικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα κόμματα, για να πάμε σε μια εθνική γραμμή, και ότι κατηγορούν τον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι εργαλοποιεί αυτό το θέμα και θέλει να διασπάσει τα άλλα κόμματα. Ξέρετε, αυτή η κατηγορία περί εργαλειοποίησης έχει γίνει καραμέλα πια για όλα. Καταρχάς η Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω ότι λιγάκι. Καταρχάς η Ελλάδα είχε μια εθνική γραμμή, η οποία διαμορφώθηκε το 2008 με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Και πάνω σε αυτή την εθνική γραμμή οικοδομήθηκε μια συμφωνία, η οποία μάλιστα βελτίωσε αυτή την εθνική γραμμή. Δηλαδή, το έργα Όμνες, στη σύνθετη ονομασία, εκεί που ήταν η προσπάθεια να είναι όχι μόνο για διεθνείς οργανισμούς, αλλά και για τις διακρατικές διμερείς σχέσεις, τώρα έγινε και για το εσωτερικό. Και επίσης έγιναν οι συνταγματικές αλλαγές, αποσαφινίστηκαν τα θέματα της ιστορίας, τα ζητήματα της γλώσσας, ότι είναι μια νότιο-σλαβική γλώσσα, ακόμα και τα θέματα της ηθαγένειας. Δηλαδή, η ρηματική διακίνωση που ήρθε, νομίζω ότι έρχεται να καλύψει τις τελευταίες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί. Εντάξει, υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις. Όμως η κριτική ασκείται γιατί δεν έγινε μια ενημέρωση στην έναρξη αυτής της διαπραγμάτευσης, ώστε να πάει η χώρα με μια εθνική γραμμή. Λέτε ότι υπήρχε αυτή η εθνική γραμμή, αλλά γιατί δεν έγινε μια επικαιροποίηση αυτής της εθνικής γραμμής με τον Πρωθυπουργό να καλεί τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων, του Δημοκρατικού Τόξου, που θα μπορούσε να τους πει ότι ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία
αυτή είναι η εθνική γραμμή που έχω πάρει ως κληρονομιά και πάω με αυτήν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί δεν έγινε αυτό? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έγινε με απόλυτη διαφάνεια αυτή η πορεία. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι στα πρώτα στάδια της διπλωματικής διαπραγμάτευσης είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να γίνουν και για να έχουν επιτυχία μέσα από τη διπλωματική οδό. Αλλά από τη στιγμή που είχαν οριμάσει τα θέματα, ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα έκανε ενημέρωση, έγιναν συζητήσεις και στη Βουλή και μάλιστα γίνανε και εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που δεν ξέρει. Αυτό που εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει, και εντάξει, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες έχουν μία ταυτοτική αντίθεση. Δηλαδή σου λένε δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν όρο Μακεδονία. Αυτό είναι μία άλλη θέση. Έτσι. Όμως οι δυνάμεις εκείνες που το 2008, και αναφέρομαι κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και στο Κινάλ, όπου ως Πασόκ τότε είχε στήριξει παρότι αντιπολίτευση ο Γιώργος Παπανδρέου και προς τιμήν του είδατε ότι με συνέπεια βγήκε και εξέφρασε για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς που... Ναι, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε απόλυτη συνέπεια στη θέση του και βγήκε και είπε σαφώς και μίλησε μάλιστα και για τη ρηματική διακίνωση ότι καλύπτει τις ευαισθησίες της αντιπολίτευσης. Όπως επίσης δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω τη στάση ευθύνης των βουλευτών του από το ποτάμι και του Σταύρου Θεοδωράκη, οι οποίοι και με κόστος, καθώς γελήθηκε η κοινοβουλευτική τους ομάδα, πήραν μια θέση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα εξής. Η μεν αξιωματική αντιπολίτευση για λόγους συγκράτησης της δεξιάς πλευράς της έχει συνεχώς διολυστήσει σε αυτή τη θέση και στην ουσία δεν είναι συνεπής με τη δική της εθνική γραμμή. Το δε κοινάλ πρέπει να πω ότι με εξέπληξε πάρα πολύ ότι σε αυτή τη δήλωση που έβγαλαν για την αποπομπή του κυρίου Θεοχαρόπουλου δεν μιλάνε για την ουσία της συμφωνίας. Το επιχείρημα που έχει δική τους ανακοίνωση είναι ότι με τη στάση του ο κύριος Θεοχαρόπουλος στηρίζει την κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Μα δεν μπορεί για εθνικά θέματα να μπαίνουν μπροστά τα ζητήματα της αντιπολίτευσης. Γιατί εγώ ξέρω και ο Σταύρος Θεοδωράκης το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου ότι δεν είναι μια στήριξη προς την κυβέρνηση, είναι μια στήριξη σε μια συμφωνία που είναι προς όφελος της πατρίδας μας και της περιοχής μας συνολικά. Αυτή η συμφωνία των Πρεσπών και έτσι όπως εξελίσσεται με τις εξελίξεις που έχουμε στο Κινάλ και προέρχεστε από αυτό το χώρο. Πώς βλέπετε αυτές τις διεργασίες πια? Γιατί το Κινάλ ξεκίνησε με ποτάμι, Δημάρ, για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, της κεντροαριστεράς. Πια υπάρχουν οι δυνάμεις που μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από ένα εθνικό θέμα και μια απόφαση ώστε να πάμε σε μια μετεξέλιξη και σε κάτι διαφορετικό από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, εγώ έχω αποχωρήσει από το 12, όπως ξέρετε, με διαφωνία τότε με το δεύτερο μνημόνιο. Πάντα είμαι πολύ προσεκτική όταν μιλάω για ένα χώρο από τον οποίο προέρχομαι. Βέβαια, το ιστορικό Πασόκ, με την έννοια του ιστορικού Πασόκ, δεν υφίσταται πλέον. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Κινάλ υπάρχουν ακόμα στελέχη που πιστεύω ότι έχουν προοδευτικές θέσεις. Όμως, δυστυχώς, ήταν ένα ετερόκλητο εγχείρημα εξ αρχής, το οποίο χωρίς πολιτικό στίγμα, χωρίς ξεκάθαρη γραμμή, αυτή η λογική των ίσων αποστάσεων τελικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία πρόφαση με την λεγόμενη στρατηγική επιδίωξη ήττας του ΣΥΡΙΖΑ για μια κεντροδεξιά στροφή, ένα άλοθη κεντροδεξιά στροφής. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όταν γίνονται εγχειρήματα που δεν έχουν ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο, φιλορροούν. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι ακόμα και για ένα εθνικό θέμα προβάλλουν τον αντικυβερνητισμό αντί την ουσία και τα επιχειρήματα για την συμφωνία. Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάγκη σήμερα στην Ευρώπη και στη χώρα μας είναι να αναδειχθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Και αλίμονο αν θεωρούμε ότι μέσα από επιδιώξεις και στρατηγικές συγκεκριμένων μόνο φορέων συνίσταται αυτός ο πόλος. Ο πόλος αυτός είναι μια ανοιχτή δυνατότητα. Εκ των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και ο Αλέξης Τσίπρας παίζουν τον κομβικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, αλλά φυσικά είναι καλοδεχούμενοι και απαραίτητοι όλοι οι προοδευτικοί, αριστεροί και σοσιαλιστές. Και το Κινάλ και το Πασόκ και το Ποτάμι μπορούν να έχουν συμμετέχουν σε αυτό, μια συμμετοχή σε αυτό το εγχείρημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα, σαφώς, σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εκφράζει αυτή την προοδευτικότητα. Εδώ δεν μιλάμε έχει για... τα χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή το Κινάλ. Κοιτάξτε, έτσι όπως εκφράζεται από την ηγεσία του. Εγώ θέλω να είμαι σαφής. Στο Κινάλ υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι. Είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Είναι εγκλωβισμένοι είτε γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν την αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού στη χώρα μας, είτε γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα του Κινάλ που θέλει να συμπορευτεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, για τη μερίδα εκείνη του Κινάλ, που εγώ πιστεύω ότι είναι και πολλά στελέχη,
και στη βάση του. Άνθρωποι προοδευτικοί, οι οποίοι θέλουν μια προοδευτική προοπτική της χώρας, νομίζω σαφώς και μπορούν να συμμετέχουν σε μια τέτοια προοδευτική αναδιάταξη. Αλλά πάνω απ' όλα αφορά τον ίδιο τον προοδευτικό κόσμο, τον προοδευτικό λαό. Εδώ τώρα όμως, επειδή είπαμε για την ιδεολογική βάση της ανασύνθεσης ή της συμπαράταξης, το λέτε εσείς που μέχρι χθες ως κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι προσωπικά, είχατε τον κύριο Καμένο. Και σας κατηγορούσαν ότι από αυτή την πλευρά και το Κινάλ και το ποτάμι ότι έχετε στις τάξεις σας ένα ακροδεξιό. Και μάλιστα ο κύριος Καμένος χθες σας αποκάλεσε και κυβέρνηση αποστατών. Καταρχάς, εγώ δεν θεωρώ ακροδεξιό τον κύριο Καμένο. Θεωρώ ότι προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, από την καραμαλική μάλιστα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια έντιμη συνεργασία, με την έννοια ότι το 2015 ήταν μια συνεργασία προκειμένου να υπάρχει η πλειοψηφία η κυβερνητική και λειτουργήσε και θετικά μέχρι στιγμής. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στο κομβικό σημείο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Ήταν μια κυβέρνηση συνεργασίας που το κάθε κόμμα διατηρούσε το δικό του χαρακτήρα, αλλά το στίγμα το έδινε ο Πρωθυπουργός και φυσικά το μεγάλο κόμμα της Συμμαχίας που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερό προοδευτικό στίγμα. Από εκεί και πέρα, να πω κάτι για το Κινάλ. Το Κινάλ έχει συγκυβερνήσει, σας θυμίζω, με το Σαμαρά. Και στελέχοι μάλιστα που τώρα έχουν έρθει στην κυβέρνηση ήταν υπουργοί ταυτόχρονα με τους υπουργούς του Κινάλ. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το Κινάλ τότε να θεωρεί ότι είχε άλλη ονομασία, αλλά μιλάμε για τα ίδια στελέχη εκείνη την περίοδο για λόγους συγκυρίας και εθνικούς συγκυβερνήσαν, αλλά τώρα κατηγορούν επιδίωση. Νιώθετε ότι είστε σε κυβέρνηση αποστατών, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για τους βουλευτές που σας στηρίζουν και για την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρατε. Δεν είσαστε μια ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα και η αντιπολίτευση σας λέει είστε κυβέρνηση μειοψηφίας. Και είσαστε κουρελού κυβέρνηση. Ξέρετε, στις δημοκρατίες υπάρχει σύνταγμα και κανονισμός της Βουλής. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει ότι ο Πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία, ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης, που στο κάτω-κάτω η Νέα Δημοκρατία τόσο καιρό θα μπορούσε να έχει κάνει ψήφο δυσπιστίας. Δεν το έκανε. Καθίστε να δούμε. Υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καταφέρει. Ναι, αλλά πάντως, είναι στο θέμα, σενάριο, αλλά δεν το έκανε. Λέτε. Στο θέμα όμως εκείνη την ώρα που ήταν μια κυβερνητική μεταβατική φάση που έφυγε επίσημα το κόμμα των Ανέλ, δεν το έκανε. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης και την έλαβε. Άρα λοιπόν στις δημοκρατίες έχει σημασία το αποτέλεσμα. Περί αποστασίας. Δεν μπορεί να είναι αποστασία όταν κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση αρνούνται απλώς να την καταψηφίσουν. Παραμένουν σε κυβέρνηση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, άρα δεν υπάρχει θέμα αποστασίας όταν ήδη αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν και συγκυβερνούν. Απλώς επέλεξαν σε αυτή τη συγκυρία. Γιατί ξέρετε και η υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών βλέπετε ότι τέμνει το πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι ήδη είχαν αρχίσει διεργασίες πολλά χρόνια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, αλλά είναι ο καταλήτης η Συμφωνία των Πρεσπών. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε αυτή τη στιγμή παντού να απελευθερώνονται δυνάμεις και να έχουμε ένα νέο σκηνικό να διαμορφώνεται. Δικομματισμός, επιστρέφουμε εκεί. Εγώ θα το έλεγα με άλλα λόγια ότι έχουμε δύο πόλους. Είναι ένας διπολισμός στην πραγματικότητα, με την έννοια ότι επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια και πλέον η πολιτική είναι πάνω στο τραπέζι, υπάρχουν πολιτικές επιλογές σε όλους τους τομείς. Για τη δημόσια διοίκηση, για το ασφαλιστικό, για τα κοινωνικά, για την ανάπτυξη, για την εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει ο μονόδρομος ή το άλοθη του μονοδρόμου. Αυτομάτως βλέπετε. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και λέει μία ακροδεξιά στροφή ως προς τα εθνικά, μία νεοφιλελεύθερη για την οικονομία. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί και λέει μία προοπτική η οποία είναι αναπτυξιακή, κοινωνική, άλλα θέματα για τη δημόσια διοίκηση, για την εξωτερική πολιτική και αυτομάτως βλέπουμε ένα διπολισμό, ο οποίος είναι υγιής όμως. Δεν είναι στήρος δικομματισμός, είναι βάση ιδεών και στη δημοκρατία υπάρχει η ανάγκη να νιώθει ο πολίτης ότι έχει επιλογές. Υπάρχει διακύβευμα και δίλημα. Το πολιτικό σύστημα τέμνεται. Η κοινωνία διχάζεται όμως. Αφού γκράζεστε τα μηνύματα της κοινωνίας, βγαίνουν δημοσκοπήσεις που δίνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό του κόσμου που λέει όχι σε αυτή τη συμφωνία. Είδαμε και τη διαδήλωση με μεγάλη. Δεν θα πω στην αριθμητική τώρα, ήταν 60%, 250, 350, 400. Όσο το ήταν, ήταν μεγάλο συλλαλητήριο. Δεν μαζεύεται ο κόσμος εύκολα πια, ούτε τα κόμματα μαζεύουν τόσο κόσμο. Αυτόν τον κόσμο όμως εσείς τον ακούτε, τον υπολογίζετε. Και εμείς τον ακούμε και εκείνος πιστεύω πρέπει να ακούει. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Είναι και εδώ είναι και το λάθος αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να φανατίζεται ένας κόσμος και να διχάζεται στη λογική του αντικυβερνητισμού. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα μέρος όλης αυτής της προσπάθειας είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα πριν. Υπάρχει όμως και κόσμος με ευαισθησίες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ το δέχομαι αυτό. Υπάρχουν τα ιστορικά βιώματα και ανησυχίες. Γι' αυτό και τόνισα πριν ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να υπάρχει μια νυφαλιότητα και συζήτηση. Πρέπει να μιλάμε με επιχειρήματα. Και πιστεύω πραγματικά ότι και η συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή θα δώσει αυτά τα επιχειρήματα. Να πω κάτι πάρα πολύ απλό στον κόσμο που μας ακούει και ανησυχεί. Ότι αυτή τη στιγμή εμείς πήραμε πίσω τον όρο Μακεδονία. Δηλαδή εκεί που όλες οι μεγάλες χώρες και 140 κράτη από την Αμερική και τη Ρωσία μέχρι την Κίνα και σχεδόν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσαν για δημοκρατία της Μακεδονίας, τώρα θα λένε για δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Έχει αναγνωριστεί ότι η αρχαία Μακεδονία είναι στην αρχαία ελληνική ιστορία. Έχει αναγνωριστεί ότι αυτή η γλώσσα είναι μια γλώσσα νοτιοσλαβική. Ότι τα θέματα ηθαγένειας είναι πολίτες αυτού του κράτους. Ότι δεν υπάρχει αλυτρωτισμός από την πλευρά τους. Αλλάξαν το σύνταγμά τους. Αυτά είναι βασικά επιχειρήματα. Δεν είναι για να διχάσουν τον κόσμο. Είναι για να ίσα-ίσα να νιώσουμε ότι τα προβλήματα τα εθνικά της χώρας είναι εξ Ανατολών. Ότι η Τουρκία όχι τυχαία είναι εναντίον αυτής της συμφωνίας και θέλει να διεμβολήσει τη Βαλκανική και τα βόρεια σύνορά μας. Αυτή η συμφωνία έρχεται να σταθεροποιήσει τα σύνορά μας και να απελευθερώσει το διπλωματικό διαπραγματευτικό κεφάλαιο εκεί που πραγματικά έχουμε ζητήματα να δώσουμε εθνικές μάχες για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πάμε και στο χαρτοφυλάκιο σας τώρα. Ευχαριστώ. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σχεδιάζετε προσλήψεις, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά σε σχέση με αυτό το θέμα και έχουμε ακούσει και την άποψη της Νέας Δημοκρατίας που σας κατηγορεί για πελατειακό κράτος και ότι σχεδιάζεται προσλήψεις, επίθεση στο κράτος ως λάφυρο εν ώψη των εκλογών. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί σας? Καταρχάς, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Όπως ξέρετε, την περίοδο των μνημονίων είχαμε μια οριζόντια μείωση της δημόσιας διοίκησης. Τώρα, επειδή ακριβώς είμαστε την επόμενη μέρα των μνημονίων, εφαρμόζεται ο κανόνας ένας προς ένας, δηλαδή ένας φεύγει, ένας μπαίνει στη δημόσια διοίκηση. Άρα, στην ουσία, δεν μεγαλώνει το κράτος, σταματάει η συρρήκνωση του κράτους και ταυτόχρονα οι προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν είναι απόλυτα δημοσιονομικά καλυμμένες και θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Το αντίθετο όμως λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει επιστροφή στο μνημόνιο. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για να πάμε στο 1:5. Δηλαδή, ένας να έρχεται για 5 που φεύγουν. Άρα, στην πραγματικότητα, τι λέει? Να σας το πω με απλούς αριθμούς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέει ότι αν εμείς αυτή τη στιγμή φύγανε το 18, όπως μπορώ να σας πω και επίσημα, 9.040 δημόσιοι υπάλληλοι, άρα μπορούμε να κάνουμε 9.040 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, με προτεραιότητα την υγεία, την παιδεία, τα ΚΕΠ, θέματα που αφορούν κάθε πολίτη, όχι ως αυτό σκοπό. Αφορούν τον επαγγελματία, αφορούν τον επιστήμονα, αφορούν τον ιδιωτικό τομέα ακόμα που θέλει να έχει την εξυπηρέτηση του δημοσίου. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέβαζε το 1:5, θα πηγαίναμε μόνο σε 1.800 προσλήψεις του χρόνου, φέτος, το 19. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα καλυπτόταν η υγεία, δεν θα καλυπτόταν η παιδεία και θα είχαμε ίσα ίσα να καλύψουμε τις παραγωγικές σχολές του στρατού και της αστυνομίας. Συνεπώς, και μάλιστα αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια, έχουμε και ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής, μάλλον θα είναι και στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, που ακριβώς έρχεται να βάλει έναν προγραμματισμό στις προσλήψεις. Όχι ως αυτό σκοπό. Με βάση τις ανάγκες της χώρας, την αναπτυξιακή και κοινωνική στρατηγική. Πώς θα γίνει αυτό? Και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό θα γίνεται συλλέγοντας όλα τα αιτήματα των Υπουργείων εγκαίρως, φτιάχνοντας μια πολυετή προβολή των προσλήψεων και στη συνέχεια μία ετήσια αποτύπωσή της, προκειμένου ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό. Οι ανάγκες θα έρχονται από κάτω προς τα πάνω. Από τους φορείς. Ναι. Θα αξιολογούνται, θα ενοποιούνται, θα γίνεται μία συζήτηση με το οικονομικό επιτελείο και με βάση αφενός τις ανάγκες του δημοσίου, αφετέρου τη συνολική στρατηγική της χώρας, δηλαδή να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ψηφιοποίηση. Έχεις ανάγκη να έχεις επιστήμονες και τα νέα παιδιά που θα το κάνουν. Όταν ο μέσος όρος της δημόσιας διοίκησης είναι 55 έτη. Πώς θα πάμε να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση? Γιατρούς. Αυτή τη στιγμή παίρνει σύνταξη η πρώτη γενιά του ΕΣΥ, γιατί κλείνει 35 ετή από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα έχουμε 3.000 συνολικά αποχωρήσεις. Θα καταρρεύσουν τα νοσοκομεία αν δεν έχουμε προσλήψεις. Θα περιλαμβάνει και αναβάθμιση του ΑΣΕΠ. Βέβαια, το νομοσχέδιο, και σας ευχαριστώ που το λέτε, έχει ακριβώς και την αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, γιατί το ΑΣΕΠ είναι φυσικά, όλες οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, να είμαστε σαφείς. Αναβάθμιση, γιατί τώρα ξέρετε, οι λέξεις λίγο θα έχουμε την αντιπολίτευση ότι πάτε να πειράξετε το ΑΣΕΠ. Ναι. Εχθές πρέπει να πω ότι παρά το κλίμα
των ημερών κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και επειδή πραγματικά είναι ένα θεσμικό νομοσχέδιο. Εντάξει, υπήρχαν και κριτικές. Mm-hmm. Δεν παρεμβαίνετε στον ΑΣΕΠ σε σχέση με άλλα. Παρεμβαίνουμε με ποια έννοια. Όχι προ Θεού, όχι στη λειτουργία του. Στην αξιολόγηση και στον τρόπο που θα γίνει. Όχι προ Θεού. Αλίμονο. Αυτό ίσα-ίσα το στηρίζουμε. Επιταχύνουμε τη διαδικασία, γιατί βλέπετε έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του φόρτου δουλειάς και των αρμοδιοτήτων. Φέρνουμε προσωπικό στο ΑΣΕΠ. Απλοποιούμε τις διαδικασίες. Αυτό που ακούω ως παράπονο είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Τεράστια καθυστέρηση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για παράδειγμα, πριν είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις φυλακές. Υπάρχει μια προκήρυξη 700 για τους σοφρονιστικούς. Για τους σοφρονιστικούς. Περιμένουν. Ή για την καθαριότητα, όπως ξέρετε. Δηλαδή σε νευραλγικούς τομείς. Και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Στα λόγια μου έρχεστε. Γι' αυτό κάνουμε το νομοσχέδιο. Που σημαίνει τι θα αλλάξει. Να σας πω πολύ. Είναι θέμα προσωπικού. Είναι όλα. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα προσωπικού. Το ΑΣΕΠ δεν έχουν γίνει προσλήψεις στο ΑΣΕΠ. Όπως όλο το δημόσιο τομέα. Ανοίγουμε λοιπόν τη δυνατότητα αποσπάσεων διοικητικών υπαλλήλων προκειμένου να απελευθερωθούν οι έμπειροι άνθρωποι του ΑΣΕΠ να ασχοληθούν με τις προκήρυξεις. Τεράστιο πρόβλημα. Καλά, οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο δημόσιο το ακούω πάρα το πολλά ακούω χρόνια. Πολλά γίνεται όμως, πρέπει να σας πω. Είναι σε πλήρη λειτουργία η κινητικότητα. Και ήδη... η κινητικότητα αυτή, δεν ξέρω, πηγαίνει με καλούς ρυθμούς. Βέβαια, να σας πω ότι είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί το Νοέμβριο που ήταν ο δεύτερος κύκλος του 18 είχαμε 5.500 θέσεις οι οποίες ανοίξαν και υλοποιούνται μέχρι το Φεβράριο με μετατάξεις. Υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό, επιτάχυνση όλων αυτών των διαδικασιών? Απλώς να ολοκληρώσω για το ΑΣΕΠ, γιατί είναι κρίσιμο και θα σας πω και για την κινητικότητα, γιατί αφορά πάρα πολύ τους δημοσίους υπαλλήλους. Έλεγα λοιπόν για το ΑΣΕΠ προσωπικό, επιτάχυνση διαδικασιών, δηλαδή η δυνατότητα, αυτονόητα πράγματα, να ενοποιούνται προκηρύξεις. Να μπορεί να γίνει διετής προκήρυξη για θέσεις συγκεκριμένες, όπως είναι οι καθηγητές ή οι γιατροί, που ξέρουμε τις ανάγκες που θα έχουμε την επόμενη χρονιά. Τα πιστοποιητικά. Ξέρετε ότι κάνουν 4 μήνες για να ελέγξουν τα πιστοποιητικά. Αυτό ήταν και το βασικό πρόβλημα με την καθαριότητα. Γιατί μιλάμε για 8.500 θέσεις, είχαμε σχεδόν 100.000 υποψηφίους. Mm-hmm. Άρα, χθες ήρθε και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ στη Βουλή, και όπως έλεγα, εγώ χάρηκα κιόλας ότι υπήρξε και μία συνενετική συζήτηση με τις όποιες διαφωνίες και μάλιστα θέλω να είμαι και ξεκάθαρη επειδή το είπατε και επειδή το υπονόησε και λίγο η αξιωματική αντιπολίτευση ότι πάμε εμείς να ελέγξουμε τις προσλήψεις, να είμαστε σαφείς. Αφενός για το 19 οι προσλήψεις γίνονται με βάση το ΑΣΕΠ και τις ανάγκες του δημοσίου. Ο δε προγραμματισμός που εγκαινιάζεται για να ξέρουμε τι ανάγκες θα έχει το δημόσιο από το 20 και μετά, εγώ δέχτηκα και μία διάταξη χθες που λέει ότι αντί να εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο, όπως αρχικά ήταν για να είναι με την Ευρωζώνη και τον προϋπολογισμό, ειδικά για φέτος, να πάει τέλη Νοεμβρίου, να μην υπάρχει καμία υπόνοια ότι πάμε εμείς να δεσμεύσουμε. Να φτιάξετε ένα πλάνο πριν τις εκλογές. Γιατί εδώ σας κάνουμε θεσμική προσλήψη στο 2019. Στο πρακτικό λεπτό. Να σας πω ακριβώς πόσες θα είναι. Είπαμε, είναι 9.040 με βάση τις αποχωρήσεις. Mm-hmm. Αυτές θα πάνε κατά βάση στα ζητήματα υγεία, παιδεία, στα ΚΕΠ. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που θα προσλάβουμε 150 άτομα στα ΚΕΠ, έτσι. Mm-hmm. Και σε άλλες βασικές ανάγκες του δημοσίου. Ταυτόχρονα, με βάση τον προϋπολογισμό που έχει ήδη εγκριθεί, και αυτές είναι επιπλέον, αλλά έχει εγκριθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και από τη Βουλή, έχουμε τις 4.500 για την ειδική αγωγή. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να σας πω ότι είναι τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και δεν πρέπει να είναι παιδιά κατώτερου Θεού, τα οποία να φτάνει στους Σεπτέμβρης και Οκτώβρης και να μην έχουν καθηγητές. Λύνεται αυτό το θέμα, mm-hmm, κατά προτεραιότητα. Άρα 4.500 επιπλέον ειδική για αγωγή, τα παιδιά για την εκπαίδευση ειδικής αγωγής, καθώς και οι 3.200 θέσεις που αφορά το βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή και τα δύο είναι μια κοινωνική τομή και το βοήθεια άρα στο σπίτι. Ο αριθμός σου μιλάμε τώρα για... Συνολικά έχουμε πάει στις... 15-16. Ναι, αλλά είναι απόλυτα 12... καλυμμένες δημοσιονομικά. Ναι, δηλαδή υπάρχουν στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε και είναι εγκεκριμένα από την Ευρωζώνη. Είναι και άλλοι. Αυτή. Αυτές είναι οι ναι, γιατί για το 19. Οι 8.500 της καθαριότητας δεν είναι κρατικά έξοδα, με την έννοια ότι είναι ανταποδυτικά τέλη των Δήμων. Μάλιστα. Και μία λέξη γιατί τελειώσαμε για την κινητικότητα. Για την κινητικότητα. Αλλάζει κάτι στην κινητικότητα στο δημόσιο? Ενισχύεται η κινητικότητα. Δηλαδή. Και γίνεται πιο κοινωνική για τους υπαλλήλους. Στο νομοσχέδιό μας έχουμε μία σειρά διατάξεις. Ως τώρα, ξέρετε, στην κινητικότητα ήταν θέμα υγείας του ίδιου του υπαλλήλου. Εμείς λέμε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που έχει πάρα πολλά προβλήματα, να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες της οικογένειας. Άρα, αφενός τα προσόντα του υπαλλήλου, αλλά αν υπάρχει ανάγκη για τη γυναίκα, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους γονείς, που ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να υπηρετήσουν στον τόπο καταγωγής, γιατί ξέρουμε όλοι τι τραβάμε στην περίοδο της κρίσης με τους γονείς. Άρα,
με κοινωνικό πρόσημο η κινητικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σας είπα ότι ήδη έχουμε 5.500 θέσεις που θα υλοποιηθούν μέχρι το Φεβρουάριο. Και μία διευκρίνηση για τις 9.040 θέσεις που είναι όσοι αποχώρησαν και πέρσι. Σε ποιους τομείς? Οι τομείς που έχουμε προτεραιότητα είναι η υγεία. Όπως σας είπα, έχουμε μεγάλες ανάγκες στον τομέα της υγείας. Έχουμε την παιδεία, έχουμε τα ΚΕΠ. Και από εκεί και πέρα οι βασικές ανάγκες, οι υπόλοιπες, θα σας πω χαρακτηριστικά, κάτι που αφορά πάρα πολύ την περιφέρεια. Κτηνίατροι. Mm. Τεράστιο ζήτημα. Βρήκαμε τη δυνατότητα για να έχουμε κτηνίατρους. Ειδικοί επιστήμονες για την τεχνολογία. Ξέρετε, το δημόσιο. Πολλές φορές υπάρχει μία συκοφάντηση του δημοσίου. Ναι, διαχρονικά. Διαχρονικά. Δηλαδή, άλλο το να λες δεν θέλω γραφειοκρατία και άλλο να λες δεν θέλω δημόσιο τομέα. Εμείς λοιπόν λέμε αναβάθμιση και των υπαλλήλων με την επιμόρφωση. Έχουμε και θέματα εκπαίδευσης στο νομοσχέδιο, τα κοινωνικά τους δικαιώματα, τα προσόντα τους. Το κρίσιμο είναι ο δημόσιος τομέας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη. Έτσι. Και των επιχειρήσεων. Ακριβώς. Και του δημοσίου συμφέροντος. Του δημοσίου συμφέροντος. Αυτός είναι ο βαθμός που μπαίνει στο δημόσιο. Ακριβώς. Όταν μπορεί το δημόσιο και του λύνει τα προβλήματα. Μετά αυτή η συκοφάντηση που συζητάμε εδώ πέρα, όταν ο πολίτης πηγαίνει στο δημόσιο και το δημόσιο δεν εξυπηρετεί, λέει ναι, είναι αυτό. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό για να δείτε ότι δεν υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός που καμιά φορά για λόγους αντιπολιτευτικούς γίνεται. Ήρθε και με είδε η ΕΣΕ, η Ένωση Εμπόρων και Επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, αυτοί χαιρετήσαν το ότι θα γίνουν προσλήψεις στα ΚΕΠ. Γιατί για αυτούς και για τους επαγγελματίες είναι κρίσιμο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή εδώ πέρα τον ιδιωτικό τομέα εξυπηρετεί και τον κάθε πολίτη. Το δημόσιο. Και να κλείσουμε πολύ σύντομα με αυτό που σε κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση για τους γραμματείς των Υπουργείων. Ότι βάζετε δικά σας στελέχη για να φτιάξετε το κομματικό κράτος και μάλιστα να το κληρονομήσετε κιόλας στην επόμενη κυβέρνηση που σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε μία εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή διοίκηση. Δηλαδή ότι ο επικεφαλής της δημόσιας διοίκησης είναι ένα πρόσωπο ανεξάρτητο. Το οποίο ο υπουργός είναι η πολιτική ηγεσία και γι' αυτό κιόλας γίνεται αυτή η επιλογή μέσα από το ΑΣΕΠ, με ειδικό συμβούλιο επιλογής που προείσταται το ΑΣΕΠ, και φυσικά συμμετέχουν και από τον ιδιωτικό τομέα άνθρωποι. Αφήστε να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί αυτή η κατηγορία του ότι. Εκ του αποτελέσματος, λοιπόν. Εκ του αποτελέσματος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια τομή για τη δημόσια διοίκηση. Κυρία Ξένο Γιανακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.